τα χριστουγεννιάτικα κάλα τα έψαλαν στον Δήμαρχο τα μέλη του Παμικρασιατικού Συνδέσμου Πατρών και Περιχώρου. Ο Παμικρασιατικός πιστός στις παραδόσεις του, κάναμε αυτή την εκδήλωση σαν μια έτσι εκδήλωση όμορφη, συγκινητική, πιστός στις παραδόσεις και το ότι, όπως είπε και ο Δήμαρχος, ό,τι αντλούμε από τις γενιές μας, από τους παππούδες μας και τις γιαγιάδες μας, σε όλα τα επίπεδα, στον πολιτισμό, στην κοινωνία γενικότερα, στα γράμματα, στις τέχνες και σε όλα αυτά προσπαθούμε να πάρουμε τη σκυτάλη για να δώσουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε. Και κάνοντας αυτή τη χειρονομία σήμερα, δείχνουμε ότι είμαστε με τους λαούς, με αυτούς που υποφέρουν, με αυτούς που αγωνίζονται και θα αγωνιστούμε και στο μέλλον μέσα από διάφορα κανάλια, είτε πολιτισμός λέγεται αυτός, είτε οτιδήποτε, για να μπορέσουμε, δεν ξεχνάμε, γι' αυτό είμαστε εδώ και πάντα και παντού, για να δώσουμε το στίγμα μας ότι οι λαοί πρέπει να ζουν ειρηνικά και αδελφωμένοι και ποτέ πια ούτε προσφυγές, ούτε μετανάστες. Και γι' αυτό το ελάχιστο το μικρό είναι ένα δείγμα για τον Παμικρασιατικό ότι προχωράμε. Ο Δήμαρχος Πατρέων έδωσε και τις ευχές του προς όλους τους πολίτες εν ώψη της εορτής των Χριστουγέννων. Είναι μέρες αγάπης καταρχήν. Γιατί μέσα στην πίκρα που υπάρχει την διάχυτη, έχουμε ανάγκη λόγω των γιορτών να αγκαλιάσει ο ένας τον άλλο. Το έχουμε ανάγκη όλοι. Ιδιαίτερα τα παιδιά και κάποιοι που βρίσκουν πιο στριμωγμένοι το έχουν ακόμα μεγαλύτερη ανάγκη. Άρα, εκείνο που είναι ότι όλοι μας να προσφέρουμε στο διπλανό μας το μέγιστο αυτού του πράγματος που είναι η αγάπη μας και είναι τα αισθήματά μας. Και το δεύτερο είναι ότι να δημιουργηθούν προϋποθέσεις ως ευχή αλλά και ως ενέργειες ώστε να αρθίσει το χαμόγελο πραγματικά στο πρόσωπο των εργαζομένων, να σταματήσει να υπάρχει ανεργία και φτώχεια που είναι ένα από τα βασικότερα ζητήματα και πιστεύω ότι σιγά σιγά οριμάζουν αυτές οι συνθήκες για να έχουμε κάτι καλύτερο στον τόπο μας, γιατί όχι ότι θα μας το χαρίσει κανένας, αλλά γιατί αρχίζει και οριμάζει η αναγκαιότητα του ότι θα πρέπει να ενωθούμε για να μπορέσουμε πλέον να επιβάλλουμε το αυτονόητα, ότι θα πρέπει να έχουμε εργασία, ότι θα πρέπει να αμοιβόμαστε σωστά, ότι να σταματήσουμε και να τρέχουμε στις μέρες στο γιατρό και να δίνουμε βοήθεια επιστημιστική, αλλά ο καθένας να έχει αυτά που δικαιούται, να είναι αυτάρκης, να μην έχει κανένας ανάγκη κανενός και να λύνουμε τα προβλήματά μας όπως έχουν διαμορφωθεί συνθήκες στο επίπεδο επιστήμης και τεχνικής στον πλανήτη μας.